Φίλες και φίλοι, γεια σας, καλησπέρα σας. Είμαι ο Μάκης Βραχιολίδης στην εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής εδώ στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων. Είμαστε και απόψε μαζί σήμερα 31 Ιανουαρίου του 2018. Τον φάγαμε και τον Γενάρη. Από εδώ και πέρα να δούμε τι γίνεται. Με το μεγάλο συλλαλητήριο της Αθήνας πια να είναι μπροστά μας την επόμενη Κυριακή, αλλά με απειλές οι οποίες να διαχέονται ότι μπορεί να γίνουν, λέει, και ενδεχόμενα επεισόδια, παρακαλώ πολύ, τρομοκρατούν τον κόσμο για να μην συμμετάσχει στο μεγάλο συλλαλητήριο, το ογκοδέστατο συλλαλητήριο, όπου ο ελληνικός λαός θα δώσει το παρόν για να διαδηλώσει την αντίθεσή του σε αυτά τα οποία έχουν προαποφασίσει σε βάρος της χώρας μας η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Και το λέμε με τα στόμφου, φίλες και φίλοι, για τους ΑΝΕΛ, για τους ΑΝΕΛΙΤΕΣ, οι οποίοι παίζουν το ρόλο του δούριου ύπου, διότι αφήνουν την κυβέρνηση Τσίπρα να διαλύει την Ελλάδα και σε λίγο να την τεμαχίζει την Ελλάδα. Ο κύριος Κατσίκης πριν από λίγη ώρα, σε συνέντευξή του στον Μπάμπη Παπαναγιώτου, στον Real FM, σε σχετική ερώτηση του δημοσιογράφου, απάντησε ευθέως ότι θα καταψηφίσει μεν το θέμα των Σκοπίων με ονομασία Μακεδονία, αλλά από την άλλη θα σεβαστεί την αρχή της πλειοψηφίας. Μπορείτε να διανοηθείτε τι σημαίνει αυτό, και το εξήγησε ο ίδιος ο κύριος Κατσίκης λέγοντας ότι όπως έπραξαν σε εισαγωγικά, το λέμε εμείς 10.000 εισαγωγικά, πατριωτικά, να μην ψηφίσουν το θέμα του τεμένους, της δημιουργίας τεμένους, όπως καταψήφισαν και το σύμφωνο συμβίωσης μεταξύ των ομοφιλόφιλων, κατά τον ίδιο τρόπο, λέει, θα καταψηφίσουν και το θέμα της Μακεδονίας, το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων με το όνομα Μακεδονία, αλλά θα σεβαστούν την αρχή της πλειοψηφίας. Καταλαβαίνετε γιατί προδοσία μιλάμε, φίλες και φίλοι, διότι αυτοί έχουν ανοίξει την κερκόπορτα και αφήνουν τον ΣΥΡΙΖΑ να πετσοκόβει την Ελλάδα, να πετσοκόβει τον ελληνικό λαό και απ' την άλλη να εμφανίζονται ως πατριώτες. Χαρακτήρισε δε ο κύριος Κατσίκης ουσιαστικά ως προδότη τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος τότε, το 1993, έριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ενώ αυτό, λέει, δεν ήταν πατριωτική κίνηση, ήταν προδοτική κίνηση. Ναι μεν, λέει, φέρθηκε πατριωτικά ο κύριος Σαμαράς να μην υποστηρίξει το θέμα της ονοματοδοσίας των Σκοπίων ως Μακεδονία, αλλά έριξε την κυβέρνηση. Φίλες και φίλοι, έχουμε να κάνουμε με μια προδοσία άνευ προηγουμένου από δύο κόμματα τα οποία έχουν συνεργαστεί για να καταστρέψουν την Ελλάδα. Και ο κύριος Κατσίκης, όπως και αυτοί οι οποίοι συγκροτούν τους ΑΝΕΛ, πρέπει να περάσουν από ειδικό δικαστήριο για εσχάτη προδοσία. Διότι όταν βάζουν στο ίδιο το τσουβάλι τη Μακεδονία μας με τα άλλα επιμέρους θέματα, νομοσχέδια κτλ., καταλαβαίνετε που έχουν κατατάξει οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι, που έχουν κατατάξει τα εθνικά μας συμφέροντα εκεί όπου διακυβεύεται η ακεραιότητα της χώρας και η εδαφική της και η ιστορική της. Θα ακούσουμε, θα μας βάλει ο φίλος ο Μίλτος εδώ που είναι στο τεχνικό έλεγχο, θα μας βάλει να ακούσουμε ένα βιντεάκι από το πρόσφατο διάγγελμα του Πρωθυπουργού κυρίου Τσίπρα. Φίλε Μίλτο, σου έχω σημειώσει από το 1 και 5 νομίζω είναι, για να ακούσετε και να καταλάβετε για μία ακόμη φορά για ποια προδοσία μιλάμε και τι λέει ο κύριος Τσίπρας, παρακαλώ πολύ, για αυτό ακριβώς το θέμα που καλεί και τον ελληνικό λαό να μην χάσει την ευκαιρία της ονοματοδοσίας των Σκοπίων. Πάμε να τα ακούσουμε λίγο. Σε ό,τι αφορά το εξαιρετικά κρίσιμο και δύσκολο θέμα που αφορά τις διαφορές μας με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ενημέρωσα διεξοδικά τους πολιτικούς αρχηγούς για τις τελευταίες εξελίξεις. Εξήγησα ότι το 2018 έχει ανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρίας για λύση, καθώς η νέα πολιτική ηγεσία της γείτονος υπό τον κύριο Ζάεφ επιδεικνύει βούληση να διαπραγματευτούμε και να βρούμε μια αμοιβαία αποδεκτή λύση σε ένα πρόβλημα, το ονοματολογικό αλλά και τα παρακολουθήματά του, που υπονόμευσε τις σχέσεις των δύο χωρών τα τελευταία 25 χρόνια. Ειδικότερα τόνισα
ότι η νέα πολιτική ηγεσία έχει ανασκευάσει και αποσύρει σε κάποιο βαθμό την αλυτρωτική ρητορία των προηγούμενων κυβερνήσεων, γεγονός που εκ των πραγμάτων λειτουργεί καταλυτικά για την εντατικοποίηση των διαπραγματεύσεων. Χαρακτηριστική στο πλαίσιο αυτό ήταν και η κίνηση του κύριου Ζάεφ να μετονομάσει τον διεθνή αερολιμένα της πόλης των Σκοπίων, αλλά και την εθνική οδό Θεσσαλονίκης Σκοπίων από οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου σε οδό Φιλίας. Αυτές οι συμβολικές κινήσεις δεν σημαίνουν βεβαίως ότι το πρόβλημα του αλυτρωτισμού έχει επιληθεί, καθώς η πολιτική βούληση των γειτόνων μας πρέπει να πάρει και τη μορφή σαφών και συγκεκριμένων δεσμεύσεων στο πλαίσιο των συνομιλιών που διεξάγονται τόσο σε διμερές όσο και στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θέλω λοιπόν να είμαι φίλες και φίλοι, ακούσατε και να σας ξαναθυμίσω αυτά τα φοβερά και τρομερά τα οποία λέει ο κύριος Τσίπρας στο διάγγελμά του. Λέει λοιπόν ότι η νέα πολιτική ηγεσία έχει ανασκευάσει και έχει αποσύρει την αλυτρωτική ρητορία των προηγούμενων κυβερνήσεων. Είναι τραγικά αυτά τα οποία λέει ο κύριος Τσίπρας και ποιον θέλει να κοροϊδέψει, ποιον θέλει να εξαπατήσει. Η κυβέρνηση των Σκοπίων αυτή, όπως και οι προηγούμενες, δεν έχουν αποσύρει καμία αλυτρωτική διάθεση. Ονομάζονται και θέλουν να ονομάζονται Μακεδόνες και διεκδικούν τη χώρα μας, διεκδικούν εδάφη της χώρας μας, και αυτό είναι το απατηλό από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, η απάτη από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, που δεν μιλάει καθόλου για το θέμα της αλλαγής του συντάγματος εδώ και τώρα, προκειμένου να συζητήσει και το θέμα της ονοματοδοσίας. Αλλά περιορίζεται ο κύριος Τσίπρας μόνον στην καλή διάθεση του κυρίου Ζάεφ να αλλάξει την ονομασία του αερολιμένα των Σκοπίων και την ονομασία της Εθνικής Οδού Σκοπίων Θεσσαλονίκης και να αλλάξει, να βγάλει, να απαλείψει το Μέγας Αλέξανδρος. Όλα τα επίμαχα όμως άρθρα κουβέντα ο κύριος Τσίπρας. Και παρακάτω στο βιντεάκι λέει ο κύριος Τσίπρας ότι η απώλεια της ευκαιρίας και μη επίλυση του θέματος αυτού θα αποβεί σε βάρος της Ελλάδος και της σταθερότητας στην περιοχή. Βάζει δηλαδή και το θέμα του εκφοβισμού του ελληνικού λαού, ότι αν δεν επιλύσουμε το θέμα για τη μεγάλη ευκαιρία που παρουσιάζεται στη χώρα μας, τότε έχουμε μεγάλους κινδύνους, κυρίες και κύριοι, να αποσταθεροποιηθεί η περιοχή, δηλαδή να έχουμε πόλεμο. Τι τραγικά πράγματα λέει ο κύριος Τσίπρας, τι προδοτικά. Έχουν πάρει απόφαση, φίλες και φίλοι, να ξεπουλήσουν το όνομα της Μακεδονίας εδώ και τώρα, και όπως είπε η κυρία Βούλτεψη, ενδεχομένως να έχει δίκιο σε αυτό, έχουν κάνει μια συμφωνία για την ελάφρυνση του χρέους με το χάρισμα της ονομασίας της Μακεδονίας μας στα Σκόπια. Θα προχωρήσουμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, φίλε Μίλτο, και θα πάμε αμέσως μετά στη σύνδεσή μας με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Λεβέντη, τον πρόεδρο της Ενώσεως Κεντρών. Πάμε παρακαλώ. Let me see you dance, fair. Ναι, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε, περιμένοντας να συνδεθούμε με τον κύριο Λεβέντη, τον πρόεδρο της Ενώσεως Κεντρών, να δούμε αν θα απαντήσει. Ναι, κύριε πρόεδρε, μπορείτε. Κύριε πρόεδρε. Λοιπόν, να πούμε εμείς στο μεταξύ. Ναι, κύριε πρόεδρε, με ακούτε. Κύριε πρόεδρε, με ακούτε. Ναι, κύριε πρόεδρε. Με ακούτε, κύριε πρόεδρε. Ναι. Λοιπόν, είμαστε εδώ στην εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής, στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων. Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της Ενώσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη. Γεια σας, κύριε Λεβέντη. Για πείτε μου κάτι, κύριε πρόεδρε, με ακούτε. Ναι, ναι.
Για πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, τελικά η Βουλή μέσα στην οποία ζείτε και δραστηριοποιείστε το τελευταίο διάστημα, από τι αποτελείται, από προδότες, έχει γεμίσει, είναι σφιγκοφωλιά προδοτών, ξεπουλάνε τη Μακεδονία. Τέλος πάντων, το τι κάνουν, τα βλέπετε. Τα βλέπω, ναι, αλλά εσείς να μας πείτε που τα βλέπετε πιο κοντά. Φταίει και το δικό σας συνάφη, δημοσιογράφη. Δεν αντιλέγω σε αυτό, για πείτε μας. Διότι όλοι οι δημοσιογράφοι, αν δείτε οποιαδήποτε εκπομπή σε όλα τα κανάλια, όλοι οι δημοσιογράφοι περνάνε την άποψη ότι έχουν αναγνωρίσει τα Σκόπια 150 κράτη, ότι έχουμε κουραστεί, ότι δεν μας βγάζει πουθενά, να αρνιόμαστε και ότι καλό είναι να δώσουμε τη σύνθετη ονομασία με τη λέξη Μακεδονία. Όλοι οι δημοσιογράφοι, παρακολουθήστε όποιο κανάλι θέλετε. Καλά, υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις. Ο Μιλών, για παράδειγμα. Έτσι, υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις. Ο Μιλών, μακάρι, αλλά βλέπετε, εννοώ τα κανάλια τα μεγάλα τώρα. Ναι, ναι, σωστά, έχετε δίκιο απόλυτο. Αν ακούσετε ΕΡΤ, αν ακούσετε Sky, αν ακούσετε Action, Mega, Τένα, όλα αυτά, περνάνε την άποψη ότι είναι καθυστερημένοι όσοι κάνουν τους μακεδονομάχους. Μάλιστα. Τελικά έχετε απομείνει ελάχιστες φωνές και μέσα στη Βουλή, οι οποίες λένε υπέρ της πατρίδος και της Μακεδονίας. Γιατί προσπαθούν και οι ελάχιστες αυτές φωνές προσπαθούν να μειωθούν. Δηλαδή προσπαθούν να εξαγοράζουν βουλευτές, να... Α, περάσατε στο καυτό θέμα, στην κυρία Μεγαλοοικονόμου λέτε, έτσι. Όχι, δεν λέω για την κυρία Μεγαλοοικονόμου. Η κυρία Μεγαλοοικονόμου δεν θέλω να λέω για ονόματα. Γιατί να μην λέτε? Γιατί να μην λέω, γιατί δεν είναι η στιγμή τώρα να... Οι βουλευτές που φύγανε από την Ένωση Κεντρών διέπραξαν το έγκλημα να μην παραδώσουν την έδρα. Αν παραδίναν την έδρα, θα τους έβγαζα και το καπέλο. Θα έλεγα, δεν πειράζει, διαφωνήσαμε, γεια σας. Τώρα μεταξύ μας, κύριε Πρόεδρε, και εσείς δεν ξέρατε ποιους βάζατε μέσα στο κόμμα σας. Και ο Τσίπρας, ας πούμε, όταν του φύγει ο Σκακελαρίδης και η Κατριβάνου, αυτοί απλά παρέδωσαν την έδρα. Αν δεν την παρέδωσαν, θα είχε πέσει η κυβέρνηση. Από όλα τα κόμματα, από τον Γιώργιο Παπανδρέου κάποτε έφυγανε 55 βουλευτές. Δεν ήξερε ποιους έβαζε. Ήξερε απλά οι συνθήκες, τα συμφέροντα, οι ισορροπίες, τα παλάτια. Πολλοί παράγοντες παίζουν ρόλο στην πολιτική. Μάλιστα. Στην πολιτική παίζουν πολλοί παράγοντες ρόλο. Συνήθως βέβαια αυτοί που φεύγουν οι προδότες έχουν κακό τέλος. Γιατί και αν πάνε σε άλλα κόμματα, ο λαός δεν τους επιβραβεύει. Δεν ξαναβγαίνουν βουλευτές. Σωστά. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Ελάχιστοι έχουν επιβιώσει από τους αποστάτες. Μάλιστα. Ο κύριος Κατσίκης πριν από λίγη ώρα σε συνέντευξή του δήλωσε κατηγορηματικά ότι οι ΑΝΕΛ δεν θα ψηφίσουν στη Βουλή όνομα που να περιέχει Μακεδονία για τα Σκόπια, ωστόσο θα σεβαστούν απόλυτα την αρχή της πλειοψηφίας και θα συνεχίσουν να συγκυβερνούν με τους ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ, με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αυτό θέλει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας θέλει να μείνει, προσφέροντας και τη λύση ο Καμένος να διατηρήσει την πατριωτική του τιμή. Δηλαδή πώς θα τη διατηρήσει? Θα διατηρήσει με την πατριωτική τιμή και από την άλλη θα αφήσει, θα ανοίξει την Κερκόπορτα να χάσουμε σύνορα? Θα διατηρήσει την πατριωτική τιμή μη ψηφίζοντας Μακεδονία λέξη, αλλά με άλλη μεριά θα κάνει τη δουλειά του να μην χάσει την καρέκλα της εξουσίας. Μάλιστα. Δηλαδή, συγγνώμη. Δηλαδή, όταν μπορείς και να κρατήσεις την καρέκλα και να λες στον κόσμο ότι είσαι πατριώτης. Είσαι πατριώτης, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο πράγμα που αν πείσεις όποιους πείσεις θα είναι μάλλον οι ηλίθιοι. Καταλάβατε, μόνο οι ηλίθιοι μπορεί να πείσεις ότι καλώς έχει το πράγμα. Μάλιστα, έχετε απόλυτο δίκιο και εγώ συμφωνώ μαζί σας. Ένας δούριος ύπος να εμφανίζεται ότι είναι και σωτήρας. Ναι. Να είναι και πατριώτης. Μάλιστα. Εσείς, κύριε Πρόεδρε,
Τι αγώνα κάνετε επ' αυτού του θέματος, τι νομίζετε ότι μπορεί να γίνει στο άμεσο μέλλον? Εγώ θα δω αύριο την πρεσβευτή της Αγγλίας για να την προειδοποιήσω για ορισμένα πράγματα και τόσων ημερών θα δω τον Αμερικανό πρέσβη να του εξηγήσω τους λόγους για τους οποίους η Ένωση Κεντρών είναι ένα απόλυτα δημοκρατικό κόμμα. Βοηθάει να δώσουμε το όνομα και τι φοβούμαστε αν το δώσουμε, τι επιπτώσεις θα υπάρξουν. Θα το εξηγήσω, ναι. Γιατί θέλω να έχω καθαρό το μέτωπο. Η κυρία Βούλτεψη πέταξε μια βόμβα, είπε δηλαδή ότι υπάρχει μια υπόγεια συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους Ευρωπαίους δανειστές, έτσι ώστε να γίνει ελάφρυνση του χρέους με αντάλλαγμα να εκδώσουμε το όνομα της Μακεδονίας στα Σκόπια. Μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο, τι λέτε? Τώρα, αυτά ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει. Αποδεικνύονται αυτά. Εγώ νομίζω όμως θα του τη φέρουν το Τσίπρα και να έχει γίνει ακόμη αυτό. Και να του έχουν υποσχεθεί οι Ευρωπαίοι κάτι για το χρέος, αν τον βάλουν να ψηφίσει. Στο τέλος θα του τη φέρουν και δεν θα το κάνουν αυτό που του υπόσχονται. Εσείς τι λέτε? Πρώτα θα ψηφίσει και μετά θα τη φάει. Εσείς λέτε ότι ο κύριος Τσίπρας είναι αποφασισμένος να το φέρει το θέμα στη Βουλή ή αποτελεί ένα τέχνασμα? Θέλει, για να... θέλει να... Θα το φέρει. Και θα το φέρει αυτό, με αυτόν τον τρόπο που σας είπα, να ψηφίσουν οι δικοί του, να μην ψηφίσει ο Καμένος, αλλά να αντικατασταθεί η ψήφη του Καμένου από προδότες, από λίγους από άλλα κόμματα, από εδώ από εκεί, ό,τι μπορεί να μαζέψει. Συγγνώμη, θα το φέρει στο θέμα στη Βουλή χωρίς να έχει εξασφαλίσει την αλλαγή των άρθρων του Συντάγματος από τα Σκόπια? Ναι, χωρίς, γιατί με το επιχείρημα ότι αυτή η αλλαγή θέλει χρόνο. Α, δηλαδή πάμε κανονικά, σαν πρόβατα στη σφαγή. Με μία απλή διαβεβαίωση και θα πει ότι μπαίνουν και οι κοιητές οι Ευρωπαίοι, θα λέει διάφορα τέτοιες τρέλες. Επικαλείται την εγγύηση Αμερικανών, Ευρωπαίων. Και θα λέει δεν μπορεί όλοι αυτοί να λένε ψέματα. Θεωρείτε, κύριε Πρόεδρε, δηλαδή ότι αυτό εντός των ερχόμενων ημερών ή εβδομάδων θα έρθει στη Βουλή και πάμε για ψήφιση? Ναι, θα είναι και σε δόσεις. Θα ψηφιστεί πρώτα για είσοδο στην Αδριατική, στην Ένωση Αδριατικών Χωρών, μετά για το ΝΑΤΟ και μετά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε τρεις δόσεις. Μάλιστα, γιατί κάτι είχατε πετάξει μια βόμβα τις προάλλες και πριν από μερικές ημέρες και είπατε ότι μπορεί ο Τσίπρας να πάει για εκλογές. Σας είχε εκμυστηρευτεί ο ίδιος? Ναι, αυτό πολύ πιθανό αν συναντήσει δυσκολίες. Γιατί όλα αυτά που λέμε υπόκειται στον αστάθμητο παράγοντα. Μάλιστα. Δηλαδή μπορεί το πλήθος στα συλλαλητήρια, γιατί θα γίνει και τρίτο συλλαλητήριο πιστεύω. Στα συλλαλητήρια μπορεί το πλήθος να είναι τέτοιο που να τρομάξει. Εσείς υπολογίζετε να είναι 2 εκατομμύρια, 1,5 εκατομμύριο με 2 εκατομμύρια που λένε για μεθαύριο? Πάντως και ένα να είναι, είναι τρομακτικό το πλήθος. Και ένα να είναι, με όλα τα κανάλια να βρίζουν τα συλλαλητήρια και με ένα αρχιεπίσκοπο που τον πείσανε να είναι εναντίον και μόλις εχθές, για να μην χάσει και αυτό στο κοινό της Εκκλησίας, στους πιστούς, αναγκάστηκε να αλλάξει γνώμη. Να έχετε υπόψη σας, είχε πιέσει και τον Αρχιεπίσκοπο Τσίπρας για να κάνει δήλωση κατά των συλλαλητηρίων. Και πρώτου φόβο ότι θα είναι πάρα πολύ ο κόσμος στα συλλαλητήρια, φοβήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος μήπως οι πιστοί στραφούν εναντίον του και έδωσε συγκατάθεση. Κάτω από την πίεση και κάτω από το δεδομένο ότι θα πάει πάρα πολύ κόσμος. Φοβήθηκε. Εγώ να σας πω... Αυτός ο κόσμος αν είναι πάρα πολλής, όσο και αν λέει ο Τσίπρας ότι δεν τον με νοιάζει, δεν τον επηρεάζει, δεν μπορεί, τον επηρεάζει. Τον επηρεάζει και είναι το να ξέρεις ότι είσαι πρωθυπουργός και ο λαός όλος είναι εναντίον σου, αν και κάνουν και ατιμίες, κάνουν τώρα νέες δημοσκοπήσεις και όλο κατεβαίνει το ποσοστό αυτών που είναι... που θέλουν να μην δώσουμε το όνομα. Όλο κατεβαίνει από 70, το πήγαν 60. Μάλιστα. Ναι, γίνονται μεγάλες ατιμίες. Μπορεί να δείτε και δημοσκόπηση, ναι, που να λένε να το δώσουμε.
Μάλιστα. Υπάρχει πολλή αλητεία. Το ξέρετε αυτό. Ναι, 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 βεβαίως. Πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει και η αλητεία. Ναι, ναι. Μπορεί στο τέλος να δείτε δηλαδή μια δημοσκόπηση να θέλει 70% να δώσουμε το όνομα. Αυτά είναι να γελάμε ή να κλαίμε. Μην αμφιβάλλετε. Όχι, όχι. Απλώς θέλω να μου πείτε, εσείς πιστεύετε ότι αν. Είναι εμπορικές εταιρείες. Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων είναι εμπορικές εταιρείες. Ναι, ναι. Κύριε Πρόεδρε, πιστεύετε ότι αν αύριο μεθαύριο έχουμε συλλαλητήριο με ένα εκατομμύριο κόσμο, αυτό μπορεί να τον φρενάρει τον κύριο Τσίπρα και την κυβέρνησή του? Ή τελικά θα το γράψουν στα παλιά, ή θα το γράψουν στα παλιά τους παπούτσια. Και τον Τσίπρα να φρενάρει μπορεί. Μπορεί όμως και να φρενάρει. Μπορεί και να φρενάρει. Και αυτούς τους βουλευτές από εδώ από εκεί που είναι να προδώσουν και να φοβηθούν. Αχα, μάλιστα. Είναι πολλοί που μπορεί να επηρεαστούν. Αν είναι δηλαδή οι 5-6 βουλευτές έτοιμοι να προδώσουν, μπορεί να το ξανασκεφτούν ότι τελειώνει και η καριέρα τους. Ναι, μάλιστα. Σημαντικό αυτό που λέτε. Και άλλα τα ζητήματα. Ή μπορεί και από το ΣΥΡΙΖΑ να βρεθούν και ένα, δύο, τρεις στο τέλος να μην ψηφίσουν οι Θεσσαλονικείς. Κάποιοι, να υπάρχει κάποια ανταρσία και εκεί. Μην τους θεωρείτε, μπορεί να λένε ότι είναι πετοναρμέ. Ναι, ναι. Αλλά οι Μακεδόνες του ΣΥΡΙΖΑ θα έχουν τρομακτικό πρόβλημα πάνω. Θα φάνε ξύλο. Μάλιστα. Εσείς θα συμμετάσχετε βεβαίως, έτσι. Το λέω, μεταφορικά. Εσείς θα συμμετάσχετε βεβαίως στο συλλαλητήριο. Εγώ θα πάω. Θα πάω και θα πάω μόνο και μόνο γι' αυτό. Μήπως με το μεγάλο πλήθος τρομάξει το κολονάκι. Μάλιστα. Μόνο γι' αυτό, γιατί σαν άνθρωπος είμαι κατά των συλλαλητηρίων και κατά του κλεισίματος των εθνικών δρόμων και κατά των καταλήψεων. Μάλιστα. Αυτά ήταν συνήθειες του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Των αριστεριστών ήταν οι καταλήψεις, όλα αυτά τα συλλαλητήρια. Εγώ ποτέ δεν ήμουν υπέρ αυτών. Αλλά επειδή βλέπω, εκείνο που με έχει πάρα πολύ αηδιάσει είναι ότι οι δημοσιογράφοι όλοι έχουν σαν παπαγαλάκια ενορχιστρωθεί σε μια προσπάθεια προπαγάνδας υπέρ του να το δώσουμε, το όνομα να τελειώνουμε. Αυτό συμφωνούμε απόλυτα, κύριε Πρόεδρε, διότι και εμείς εδώ και καιρό λέμε ότι αυτή την ίδια τακτική την ακολουθούν οι μεγάλοι δημοσιογράφοι, μεγάλοι εισαγωγικά, αλλά στα μεγάλα κανάλια που είναι, και για τα μνημόνια. Αυτοί ήταν οι που στηρίξαν τα μνημόνια. Μια δύσκολη ερώτηση να σας κάνω, κύριε Πρόεδρε. Εσείς επειδή στηρίζατε την Ευρώπη, το ευρώ, μήπως έχετε ακόμα το στηρίζετε. Παρά το γεγονός ότι ενδεχομένως. Η Ευρώπη και το ευρώ, γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος εκτός της Ευρώπης. Ναι, ναι, αλλά μήπως όλα αυτά αποτελούν ένα σχέδιο για εδώ που φτάσαμε και από τους Ευρωπαίους. Μα δεν νομίζω οι Ευρωπαίοι. Εγώ όποτε μιλάω με Ευρωπαίους πολιτικούς και τους εξηγώ ότι αν δίπλα στο κράτος σας ερχόταν και ιδιόταν ένα κράτος που το λέγανε, ξέρω εγώ, πώς να πούμε, στη Γερμανία δίπλα ένα άλλο κράτος που λεγόταν Βαβαρία, ναι, θα το αφήνατε? Και γυρίζουν και μου λένε πουδενή. Πουδενή για το δικό τους το κράτος, όχι όμως για την Ελλάδα. Ναι, ναι. Εδώ και στο Τσίπρα, ξέρετε τι είπα? Ότι παρακολουθούσαμε με τη σύζυγό μου προχθές την τηλεόραση, το Sky, πρωί, 9 η ώρα, και είχε κάτι κινεζάκια σε σύνδεση με το Πεκίνο και που σπουδάζουν ελληνική γλώσσα. Σπουδάζουν στο Πεκίνο, ναι, ναι, την ελληνική γλώσσα. Πολύ. Και τα έβγαλε σε ζωντανή σύνδεση μια κοπέλα, νομίζω, δεν θυμάμαι τον Πούλ, πώς λένε, μια πρωινή ώρα, πρωινή σύνδεση, ναι, ναι, που κάνουν. Και τα ρώτησε τα κινεζάκια, ξέρετε, από Ελλάδα, λέγανε ναι, ναι. Στο τέλος λέει, ξέρετε τώρα για το Σκοπιανό που έχουμε ένα πρόβλημα με το όνομα. Και πετάγονται τα κινεζάκια και λέει, να μην υποχωρήσετε. Μπράβο. Να μην υποχωρήσετε, έχετε δίκιο, η Ελλάδα. Τα κινεζάκια. Ναι, αυτά μαθαίνουνε. Και το είπα του Τσίπρα. Τα κινεζάκια, λέω, και είχαν μυαλό. Το οποίο λείπει από εδώ. Σωστά. Ναι, ναι. Θα σας πω τώρα κάτι άλλο. Προχθές που δεν σας είδα, γιατί είχατε και την ίδια ώρα κοπή πίτας στην Ένωση Κεντρών. Στην Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου ήρθε για πρώτη φορά ο Αρχιεπίσκοπος, τον οποίο τον πλησίασα και το είπα, μακαριότατε ο κόσμος περιμένει να βγείτε μπροστά.
Μα είμαι κοντά του, απαντάει ο Αρχιεπίσκοπος, όμως μακαριότατε είπατε στο συλλαλητήρι όχι. Και μου απαντάει ο Αρχιεπίσκοπος, στη ζωή μου έχω μάθει στα δύσκολα, όχι στα εύκολα. Το συλλαλητήριο είναι εύκολο, άλλα είναι τα δύσκολα, θέλει αγώνα. Και συνεχίζει και μου λέει, δεν είναι έτσι τα πράγματα, λέει. Ξυπνάτε Έλληνες και δείτε τι επιδιώκουν με το μακεδονικό. Θέλουν να σας αποκοιμήσουν για να περνάνε τα νομοσχέδια το ένα μετά το άλλο. Ξυπνάτε, είπε χαρακτηριστικά. Πιστεύετε ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Μπα, δεν νομίζω. Το μακεδονικό πρόκυψε, ακούστε γιατί πρόκυψε, να το καταλάβουμε. Ο Τραμπ κάνει μια προσπάθεια μείωσης των δαπανών στο εξωτερικό της Αμερικής. Και μέχρι τώρα τα έξοδα των Σκοπίων τα πληρώνει όλα η Αμερική. Και θέλει να τα μεταφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα έξοδα αυτά. Α, μάλιστα. Θέλει δηλαδή να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση την επιμέλεια των Σκοπίων για να απαλλαγούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό έχει κάνει τον Τραμπ να έχει μια πολιτική αλφα για την Κορέα, γι' αυτό έχει γίνει και στην Κορέα λίγο συγκαταβατικός τώρα. Έχει αλλάξει, δεν είναι ο Τραμπ ο περσινός, είναι πολύ βελτιωμένος και σε ένα χρόνο θα είναι ίδιος με τον Ομπάμα. Σε ένα χρόνο θα είναι χαλκομανία του Ομπάμα, να ξέρετε, ο Τραμπ. Μάλιστα. Και αυτοί που λέγανε ότι βγάλαμε ένα πρόεδρο κάπως επαναστάτη, κάπως διαφορετικό, θα διαπιστώσουν ότι στην Αμερική δεν σταδιοδρομείς αν δεν είσαι άνθρωπος του κεφαλαίου και των 7 εταιριών, των αδελφών εταιριών. Μάλιστα. Έτσι είναι η κατάσταση. Δηλαδή ο Τραμπ τώρα το δημιούργησε σε μια προσπάθεια το ένα μετά το άλλο να κλείνει τα μέτωπα στο εξωτερικό. Αυτός πιέζει, αυτός είναι ο μόνος που πιέζει. Κύριε Πρόεδρε, για το μέλλον της Ελλάδος το 2018 αισιοδοξείτε ή απεσιοδοξείτε? Κοιτάξτε, εγώ εκφύσεως είμαι αισιοδοξός. Εγώ αισιοδοξώ. Πιστεύω ότι μεγαλύτερα κομμάτια του ελληνικού λαού θα ακολουθήσουν τίμια κόμματα όπως η Ένωση Κεντρών. Έτσι πιστεύω δηλαδή. Και θα φύγουν από κόμματα που είναι υπάλληλοι των ξένων. Εδώ έφτασε η αριστερά που έκανε την επαναστάτρια να είναι υπάλληλος των Αμερικανών. Φανταστείτε δηλαδή τι μετάλλαξη έχει υποστεί το πολιτικό σύστημα. Σωστά. Χρειαζόμαστε λοιπόν κάποιους που διαθέτουν πολιτικό ανδρισμό, μια σταθερότητα θέσεων. Εγώ δεν λέω πράγματα ανεφάρμοσα, ούτε από το ευρώ ζητάω να φύγουμε, ούτε από την Ευρώπη ζητάω να φύγουμε, όπως άλλοι τρελοί κάνουν. Εγώ θέλω να έχουμε αξιοπρέπεια. Αυτό θέλω. Μάλιστα. Και για πείτε... θέλω να έχουμε ισχυρή διπλωματία ώστε αυτή την αξιοπρέπεια να την, την έχουμε και να πείθουμε. Να πείθουμε. Σας λέω, όπου έχω κάνει εγώ συζητήσεις για το Σκοπιανό, όλοι βλέπουν το δίκαιο της Ελλάδος. Μόνο ο κύριος Τσίπρας μου απάντησε με ευκολία όταν του είπα γιατί πήγε στη διαπραγμάτευση στον Ταβός παραδίδοντας τη λέξη Μακεδονία. Έπρεπε να πας από μηδενική βάση. Γιατί έτσι όπως πας, πώς θα υποχωρήσουν οι άλλοι? Και μου λέει, οι άλλοι θεωρούν, επειδή ο Καραμαλής το 8 τους είχε δώσει το Μακεδονία Παύλα Σκόπια, θεωρούν από τότε ότι το έχουν το Μακεδονία, μου λέει κύριε Πρόεδρε. Ενώ δεν πάει θεωρούν... πίσω, πιο πίσω στον άλλο Καραμαλή δεν πάει. Ναι, δεν πάει πιο πίσω, πάει στο πιο κοντινό που γιατί συμφέρει τους Σκοπιανούς. Μάλιστα. Παίζει τα συμφέροντα των Σκοπιανών ο κύριος Τσίπρας. Ναι, καταλάβατε. Δηλαδή, μου δικαιολογήθηκε ότι δίνει το Μακεδονία επειδή πριν 9 χρόνια το έδωσε και ο Κώστας ο Καραμαλής. Μάλιστα. Άρα, συμψηφίζονται οι ενοχές. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν θέλετε να δώσετε να πείτε κάποιο... κάτι άλλο, κάποιο άλλο μήνυμα να περάσετε. Τίποτα, ο λαός να φύγει από τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί τη Νέα Δημοκρατία δέστε τη στάση του Δένδια, δέστε τη στάση της Μπαχογιάννη, δέστε ότι είχε στείλει για το πρώτο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης έγγραφο σε όλα τα στελέχια πάνω να μην μετάσχουν και μετά όταν τα στελέχια αυτά της Θεσσαλονίκης μου τζώσανε τη Νέα Δημοκρατία, τη μουτζώσανε, τότε το απέσυρε. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα 50-50.
Δηλαδή η μισή είναι υπέρ του Βουκουρεστίου, να δώσουμε δηλαδή τη λέξη Μακεδονία, η άλλη μισή κάνουν τους πατριώτες, αλλά και τους πατριώτες τους κάνουν, όχι γιατί αγαπάνε την πατρίδα, αλλά γιατί είδαν ότι θα χάσουν ψήφους. Μάλιστα. Να φύγουν από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά να φύγουν και, και να φύγουν και από το ΣΥΡΙΖΑ ο κόσμος και να πάνε σε κόμματα τίμια. Και από τους ΑΝΕΛ, φαντάζομαι, έτσι. Ας τους διορίσανε τα παιδιά. Τι κι αν τους διορίσανε τα παιδιά. Γιατί πολλοί έχουν πράγματι... γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι καινούριο κόμμα. Πήγε το πλήθος του ΠΑΣΟΚ πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Σωστά. Λοιπόν, αν κάποιοι συνάνθρωποι μας εδώ, συμπολίτες μας, νομίζω ότι έχουν ευγνωμοσύνη στο ΣΥΡΙΖΑ ή ευγνωμοσύνη στη Νέα Δημοκρατία επειδή τους διορίσανε, απ' την άλλη μεριά όμως δεν βλέπουν τις προδοσίες που έρχονται τη μία μετά την άλλη. Δεν βλέπουν την πουκιά από το στόμα με το κόψιμο, ότι μας τη βγάζουν με το κόψιμο μισθών και συντάξεων. Δηλαδή τι, και κλείσουν, διορίσαν το παιδί. Εδώ καταστρέφουν τη ζωή όλων μας. Εσείς σαν ηλίθιος θα πήρε να του ψηφίσει συνέχεια. Δηλαδή εδώ βλέπω μια ηλικιότητα του κόσμου, με συγχωρείτε. Βλέπω και τον κόσμο να, είναι, να παίζει το ρόλο του βλάκα. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε. Θέλοντας να ψηφίζει τους ίδιους και τους ίδιους. Καταλάβατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλώς να συνημερώσω ότι πάνω από 11.300 ακροατές αυτή τη στιγμή είναι στους δέκτες τους, μας ακούνε. Να είναι καλά όλοι. Εγώ στην υγεία όλων, ξέρω θα πιω λίγο τώρα νερό, στην υγεία όσων παρακολούθησαν τη συζήτηση και όσων θα την παρακολουθήσουν από το ίντερνετ στη συνέχεια. Θα υπάρχουν και συνέχεια ακροατές που θα προσθεθούν κι άλλοι. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Θα τα πούμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, από τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη. Νομίζω ήταν πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπε. Άλλωστε, θα τα βγάλουμε και στο διαδίκτυο σε YouTube να τα ακούσουν και όσοι δεν τα έχουν ακούσει. Ο Μίλτος θα μας βάλει τώρα ένα μικρό μουσικό διάλειμμα για να περάσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Σε λίγο τα λέμε πάλι. Φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε, είμαι ο Μάκης Βραχιολίδης και η εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής, εδώ στη φιλόξενη συχνότητα του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Μιλήσαμε με τον κύριο Βασίλη Λεβέντη και είπαμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για το μακεδονικό, για το μεγάλο πρόβλημα αυτό το οποίο έχει προκύψει, μας έχουν φορτώσει στην κυριολεξία, για να ονομάσουμε ντε και καλά τα Σκόπια με όνομα που θα περιέχει το όνομα της Μακεδονίας μας. Αλλά από την άλλη ακούσαμε και αυτό το οποίο μου αποκάλυψε πριν από δύο ημέρες ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, ο οποίος είπε «Ξυπνάτε Έλληνες, γιατί θέλουν να αποκοιμήσουν τον ελληνικό λαό για να περνάνε τα νομοσχέδια το ένα μετά το άλλο». Και νομίζω ότι έχει κάποιο δίκιο σε αυτό ο Αρχιεπίσκοπος, διότι περνάνε το ένα μετά το άλλο. Τι έχουν περάσει, φίλες και φίλοι? Έχουν περάσει το θέμα της απελευθέρωσης του επαγγέλματος των φαρμακοποιών, να πουλάνε φάρμακα τα σούπερ μάρκετς και όλα τα μεγάλα πολυκαταστήματα και εταιρείες, και τελικά οι φαρμακοποιοί να γίνουν υπάλληλοι των μεγάλων επιχειρηματιών. Έχουμε στην άλλη γραμμή της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο των φαρμακοποιών Αττικής, τον κύριο Λουράντο. Κύριε Λουράντο, γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε... Έχει περάσει αυρόχης πως είναι αυτή η ιστορία με το άνοιγμα του επαγγέλματος των φαρμακοποιών. Δηλαδή διαλύεται το επάγγελμά σας και δεν κουνιέται φύλλο, έτσι? Κοιτάξτε, αυτό ξεκίνησε πριν από 2,5 περίπου χρόνια. Όταν ψηφίστηκε το 2015 στη Βουλή από 251 βουλευτές όλων των κομμάτων. Από εκεί και πέρα, η κυβέρνηση έκανε ένα λάθος. Ενώ θα έπρεπε να βγάλει προεδρικό διάταγμα, το οποίο να κατατεθεί στο ΣΤΕ και να πάρει την έγκριση, έβγαλε η υπουργική απόφαση. Άρχισε λοιπόν να ισχύει η υπουργική απόφαση παρανόμως και εδώ και δύο χρόνια έχουν κάποια φαρμακεία ανοίξει σε ιδιώτες που δεν είναι φαρμακοποιοί, που έχουν οι φαρμακοποιοί μόνο το 1% και οι ιδιώτες οι υπόλοιποι το 99%. Αυτό λοιπόν εμείς το προσβάλαμε στο ΣΤΕ. Το ΣΤΕ δέχτηκε τη δική μας την ένσταση και είπε ότι κακώς βγήκε η υπουργική απόφαση. Δεν μπαίνω όμως στην ουσία του νόμου. Αλλά εφόσον ήδη η υπουργική απόφαση δεν υφίσταται, δεν υφίσταται ο νόμος. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει προεδρικό διάταγμα. Και το έφερε στη Βουλή σαν προεδρικό διάταγμα. Θα έλεγα ότι
2011, ότι ήταν κάποιοι φαρμακοποιοί οι οποίοι το είδαν σαν ένα μέσο να αποφύγουν την πτώχευση, δίνοντα σε ένα φαρμακείο το οποίο ουσιαστικά δεν μπορούσαν να κουμαντάρουν, σε κάποιους άλλους, και αυτοί ανέλαβαν να έχουν μια επιστασία με ένα μικρό μισθό. Αυτή είναι η κατάσταση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή. Μπορώ να σας πω ότι παρακολουθώ το γεγονός αυτού του νόμου του ιδιοκτησιακού των φαρμακοποιών και πραγματικά εκπλήσωμαι, διότι πουθενά στην Ευρώπη, στην Ευρώπη λέει, των μεγάλων κρατών, των 15 παλιών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υφίστανται κάτι τέτοιο. Πουθενά στην Ευρώπη ο φαρμακοποιός δεν είναι αυτός που, μάλλον παντού στην Ευρώπη, ο φαρμακοποιός είναι αυτός ο οποίος έχει το φαρμακείο του και την ιδιοκτησία για να ελέγχει, για να ξέρει τι κάνει, να ξέρει τι δίνει και να μην έχει ένα κατάστημα που θα προσβλέπει μόνο το κέρδο. Και αυτή είναι η ιστορία. Δηλαδή, εσείς τι λέτε, ότι αυτό για ποιο λόγο το κάνουν? Θέλουν να εξοντώσουν τελείως τον φαρμακοποιό? Είναι απλό. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι το φάρμακο, θα σας το πω και οι γιατροί αυτό, το φάρμακο είναι όπως παλιά ήταν το πετρέλαιο. Είναι ένα προϊόν το οποίο μπορεί να μπει στο χρηματιστήριο, είναι ένα χρηματιστηριακό είδος και βεβαίως πάρα πολλά κέρδη πάνω σε αυτό. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το θέλουν να το έχουν μεγάλα συμφέροντα, μεγάλα κεφάλαια, τα οποία θα διαχειρίζονται όχι μόνο τη χονδρική πώληση αλλά και τη λιανική πώληση. Πώς θα γίνει αυτό? Αυτό θα γίνει αν και εφόσον υπάρξει απαξίωση του φαρμακοποιού. Αν πραγματικά ο φαρμακοποιός απαξιωθεί, τότε βεβαίως θα μπορεί ο καθένας να πάρει το φαρμακείο, να το κάνει, προσέξτε, από υγειονομική μονάδα, να το μετατρέψει καθαρά σε επιχειρηματικό μέρος. Δηλαδή θα γίνει ουσιαστικά ένα σούπερ μάρκετ, ένα μίνι μάρκετ, όπως θέλετε πέσα το, το οποίο το φάρμακο δεν θα είναι πλέον κοινωνικό αγαθό, αλλά θα είναι ένα είδος καταναλωτικού προϊόντος. Και ρωτάει κανένας, δηλαδή θα πάει ο άλλος να σπουδάσει 4-5 χρόνια να γίνει φαρμακοποιός για να γίνει τελικά τι? Για να γίνει, να παίρνει εντολές για το τι θα δίνει, και αν δεν δίνει αυτό που θέλει ο κεφαλαιοκράτης, αυτός ο οποίος δηλαδή ουσιαστικά έχει το κεφάλαιο στο φαρμακείο και από το οποίο προσδοκά αποκλειστικά και μόνο το κέρδος, δεν το ενδιαφέρει η υγεία, προφανώς αν πραγματικά δεν αποδώσει ο φαρμακοποιός αυτά που θέλει το αφεντικό ιδιοκτήτης, θα τον απολύσει και θα πάρει κάποιον άλλο στη θέση. Αυτή είναι η ιστορία. Εσείς... Και θα σας πω κάτι ακόμα. Ναι, ναι. Ότι μιλάω για το φάρμακο γενικά, και το φάρμακο εγώ το θεωρώ ότι είναι ίαμα, ότι είναι ένα αγαθό και δεν είναι καθόλου καταναλωτικό προϊόν, όμως εδώ τον τελευταίο καιρό, και κανείς βεβαίως δεν το θέλει, και μάλιστα αύριο έλεγα να κάνω ακόμα μία ανάρτηση και να βγάλω μία κύκλιο σχετική με αυτό που θα σας πω. Είναι λοιπόν το ότι μέσα σε ένα μήνα, αφού το απελευθερώθηκαν οι τιμές των μη συνταγογραφημένων φαρμάκων, δηλαδή αυτά τα φάρμακα τα οποία τα πληρώνει ο Έλληνας πολίτης από τη τσέπη του, τα φάρμακα αυξήθηκαν από 100% έως 200-300%. Ακούσατε κανέναν από αυτούς που έχουν, από τους καναλάρχες, από τα κανάλια, από το ράδιο που να βγουν και να πούν κάτι? Δηλαδή αυτή τη στιγμή το ντεπών που από 75 λεπτά πήγε 1 ευρώ, το πήρε κανείς είδηση. Αυτή τη στιγμή που τα αντιπυχικά από 4 ευρώ πήγαν 6, 7 και 10 ευρώ, το πήρε κανείς είδηση. Αυτή τη στιγμή που φάρμακα τα οποία τα πληρώνει ο ελληνικός λαός έχουν αυξηθεί και έχουν πάει 100% πάνω, κανείς τα πήρε είδηση. Και εσείς τα ίδια λέτε, που έλεγε και ο κύριος Λεβέντης προηγουμένως, για τις τεράστιες ευθύνες των δημοσιογράφων των μεγάλων καναλιών. Που... Τεράστιες ευθύνες. Απαράδεκτη είναι. Είναι απαράδεκτη, σας το λέω να το ξέρετε. Δηλαδή, μιλάμε ειλικρινά, θλίψη. Πιστεύω ότι οι κυβερνήσεις, και δεν θα μιλήσω μόνο για αυτή την κυβέρνηση, θα πω κυβερνήσεις, αντί να υπηρετούν τον λαό, υπηρετούνται και υπηρετούν αυτούς που τους ευεργετούν. Καθαρά πράγματα. Και αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Βεβαίως. Για πείτε μου, εσείς έχετε δυνατότητες να αντιδράσετε ή θα αποδεχτείτε τη μοίρα σας, τη σκληρή μοίρα σας? Ακούστε, εγώ δεν αποδέχομαι τη σκληρή μοίρα μου. Από την άλλη μεριά όμως δημιουργείται ένα νέο περιβάλλον. Αυτό και ο κύριος Λεβέντης που μίλησε προηγουμένως και όλοι πρέπει να το καταλάβουμε. Υπάρχει ένα νέο περιβάλλον. Το να λέμε σε ένα νέο περιβάλλον όχι συνέχεια θα μας φάει το περιβάλλον μας. Εντάξει, ξέρετε κάτι? Το περιβάλλον αυτό το εφήρμοσε σε όλη την Ευρώπη και σιγά σιγά βεβαίως θα πάει παντού, ξεκίνησε από την Ελλάδα, μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων που είχαν τις οικονομικές τύχες όλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα χέρια του. Όπως λέω, 10 οικογένειες, το 10 είναι ενδεικτικό, μπορεί να είναι και παραπάνω και παρακάτω, δεν έχει σημασία, είναι αυτοί οι οποίοι επιβάλλουν ένα νέο καθεστώς, ένα νέο σύστημα, το οποίο σύστημα, εάν του
πας πολύ κόντρα, σε αποβάλλει. Άρα, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, διότι βεβαίως πρέπει να αντιδράσουμε. Σε κάποια πράγματα πρέπει να ελιχθούμε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποκύψουμε. Δυστυχώς όμως, βλέπω τον ελληνικό λαό, και αυτό οφείλεται κυρίως στους πολιτικούς, να είναι αποχαπνωμένος, και βλέπω ένα ελληνικό λαό ο οποίος κοιτάζει αυτό που λέμε ως όζον εαυτό στο δίτο, και θα σου πω γιατί. Διότι οι προηγούμενοι κάνανε αυτό που κάνανε. Οι τωρινοί ήρθαν για να μας σώσουν από τους προηγούμενους και συνέχισαν το έργο τους. Και αυτοί οι οποίοι ήταν πριν, τώρα θέλουν να μας σώσουν από αυτούς που είναι τώρα. Σωστά. Το διαβεβαιώ λοιπόν ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει που να κουμπίσει. Έχετε δίκιο, αλλά νομίζω ότι αρχίζει και ξυπνάει ο ελληνικός λαός. Το είδεξε στο συλλαλητήριο της Μακεδονίας, Θεσσαλονίκης. Τώρα ετοιμάζεται να το δείξει στο συλλαλητήριο της Αθήνας. Θα συμμετάσχετε εσείς? Βεβαίως. Και όχι μόνο να συμμετάσχω, θεωρώ ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουν όλοι ότι το μακεδονικό είναι κάτι που αφορά όλη την Ελλάδα και δεν αφορά τα κόμματα μεμονωμένα. Δεν μπορούν δηλαδή πάνω στη λέξη μακεδονικό να τσακώνονται και να προσπαθούν να λαϊκίσουν. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Χρειάζεται σοβαρότητα, χρειάζεται προσπάθεια. Γιατί? Διότι το μακεδονικό δεν είναι κάτι το οποίο θα λυθεί τώρα με τον Α ή με τον Β τρόπο και δεν θα έχει επιπτώσεις στο μέλλον. Η λύση του μακεδονικού σήμερα μπορεί να έχει τεράστιες επιπτώσεις στο μέλλον. Και αυτό δυστυχώς τα πολιτικά κόμματα δεν μπορούν να το καταλάβουν. Και αυτή είναι αλήθεια. Έτσι είναι. Κύριε Λεωράντε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Θα είμαστε σε επαφή, θα τα λέμε συχνά πυκνά. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και εσείς. Ευχαριστώ. Ήταν κοντά μας ο κύριος Κωνσταντίνος Λουράντος, ο πρόεδρος των φαρμακοποιών Αττικής. Να μιλήσαμε και για το μακεδονικό, το φλέγον αυτό ζήτημα, το οποίο μας φέρνει και θα μας ξαναφέρνει στη μνήμη αυτά τα οποία είπε η κυρία Μπενάκη ως πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής το 2005, όταν παρέδιδε την σκυτάλη της Προεδρίας της Δημοκρατίας στον τότε πρόεδρο, τον κύριο Παπούλια, και έλεγε φοβερά και τρομερά πράγματα για την παράδοση ουσιαστικά των συνόρων μας, την μείωση χάρη της ευημερίας και της κυριαρχίας κτλ. Θέλω να τα ξανακούσουμε, φίλε Μίλτο, για βάλε σε παρακαλώ αυτό το συνταρακτικό απόσπασμα της κυρίας Μπενάκη, να το ξαναθυμηθούμε και θα το ξαναθυμόμαστε συχνά πυκνά στην εκπομπή μας, για να δούμε τι τελικά παίχτηκε σε βάρος αυτού του λαού και αυτής της χώρας, και το οποίο το βλέπουμε να εξελίσσεται τώρα με αφορμή το μακεδονικό. Μίλτο. Αναλαμβάνεται, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και κατεγραμμένων. Ακούσαμε την κυρία Μπενάκη, την οποία έτυχε και την είδα προχθές στην Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου, και της έκανα την πρόσκληση να συμμετάσχει στην εκπομπή, γιατί ο λόγος της σήμερα θα ήταν περισσότερο από ποτέ επίκαιρος. Τι να πω, μου λέει. Δεν έχω να πω τίποτα. Αυτό μου απάντησε η κυρία Μπενάκη. Έχετε να πείτε πολλά, κυρία Μπενάκη, και οφείλετε εξηγήσεις γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Ξέρατε, τι ξέρατε, μπορείτε να μας πείτε τότε? Μιλήσατε ως προφήτης, ο οποίος ήξερε ότι πάει η χώρα μας προς διαμελισμό, για να φτάσουμε στο σήμερα να έχουμε τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι πρέπει να μην χάσουμε την ευκαιρία, Παναγιά βόηθα, να ξεπουλήσουμε το όνομα της Μακεδονίας μας στους Σκοπιανούς χωρίς να λάβουμε την παραμικρή εγγύηση, και μόνο η λέξη Μακεδονία εφόσον παραδίδεται, αυτό σημαίνει ότι δίδουμε τη χώρα μας, παραδίδουμε κομμάτι της χώρας μας στους Σκοπιανούς, προκειμένου αύριο μεθαύριο να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ως πρόβατα επισφαγή, για να μας πετσοκόψουν τη χώρα μας και να παραδώσουμε τη Μακεδονία μας στους Σλάβους. Εκεί βρίσκεται το πράγμα όλο. Και όταν βγαίνει ο κύριος Κατσίκης με θράσος να λέει ότι
Σεβόμαστε εμείς την αρχή της πλειοψηφίας. Ποιας πλειοψηφίας, κύριε Κατσίκη? Αυτής της πλειοψηφίας, της πρόσκαινης πλειοψηφίας της Βουλής, της φτιαχτής πλειοψηφίας, η οποία χωρίς την εντολή του ελληνικού λαού ξεπουλάει το όνομα της Μακεδονίας μας? Αυτό εννοείς, κύριε Κατσίκη, σεβασμός στην αρχή της πλειοψηφίας? Ο σεβασμός στην αρχή της πλειοψηφίας, κύριε Κατσίκη, είναι ο σεβασμός στο όχι του ελληνικού λαού στο δημοψήφισμα, το οποίο το πετάξατε στα σκουπίδια και δεν το σεβαστήκατε καθόλου. Ο σεβασμός της αρχής της πλειοψηφίας είναι να πάτε σε αυτό το οποίο σας ζητάει ο ελληνικός λαός. Να δώσετε το δικαίωμα στον ελληνικό λαό να αποφασίσει εκείνος για την τύχη της Μακεδονίας του. Δεν έχετε εσείς μια ισχυρή πλειοψηφία που αύριο δεν θα υπάρχετε στη θέση σας κανένα δικαίωμα να ξεπουλήσετε την ιστορία των προγόνων μας. Είσαστε στιγνοί προδότες και σας το λέμε με τα αγνώσεως λόγου. Θα δώσετε την ευκαιρία λοιπόν στον ελληνικό λαό να ψηφίσει εκείνος με δημοψήφισμα. Αλλά δεν σας βαστάει να το κάνετε, διότι προδώσατε μια φορά την ψήφο του λαού με το ισχρό εκείνο ναι που είπατε στους δανειστές την ώρα που ο ελληνικός λαός είπε όχι. Φίλες και φίλοι, ζούμε ημέρες πρωτόγνωρες, θα λέγαμε, στην σύγχρονη ιστορία της χώρας μας. Στιγμές εκείνες κατά τις οποίες θα ξεπουληθεί η Μακεδονία μας, θα παραδοθούν εδάφη της χώρας μας σε ξένους, σε εχθρούς της χώρας μας. Διότι μην ξεχνάμε ότι οι Σκοπιανοί συνεπικουρούνται από τους Τούρκους και παραδίδοντας την Μακεδονία μας στους Σκοπιανούς έχουμε ανοίξει την Κερκόπορτα για να χάσουμε εδάφη μας και από την άλλη πλευρά και από τη Θράκη, διότι αναγνώρισαν την Τουρκική Ένωση Θράκης ως τουρκική μειονότητα, παρακαλώ πολύ, οι προδότες της Βουλής, και να χάσουμε και το Αιγαίο μας, το οποίο ουσιαστικά το συνδιαχειρίζεται αυτή τη στιγμή η Τουρκία. Πήγε προχθές να καταθέσει στεφάνι ο κύριος Καμένος για τους ήρωές μας τα Ήμια και παρενοχλήθηκε, δεν μπορούσε. Κατέστησαν γκρίζα ζώνη τα Ήμια αυτοί οι προδότες, οι μεταπολιτευτικοί προδότες, οι οποίοι εμφανίζονται ως σωτήρες και μέρα με τη μέρα έρχονται νέοι προδότες να προδώσουν τη χώρα μας και το λαό της. Φίλες και φίλοι, σας καλούμε μεθαύριο να δώσετε βροντερό παρόν, να δώσουμε όλοι βροντερό παρόν και να μαζευτούν όσο δυνατόν περισσότεροι, διότι όπως είπε και ο κύριος Λεβέντης, ενδεχομένως ο ελληνικός λαός να αλλάξει το ρουν της ιστορίας και να διαμορφώσει τις νέες εξελίξεις πέραν αυτών που έχουν προγραμματίσει οι παγκοσμιοποιητές και οι τοπικοί προδότες, οι ντόπιοι προδότες, η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και όσοι τους ακολουθούν σε αυτές τις πρακτικές αποφάσεις τους. Φίλες και φίλοι, θα σας δούμε και θα είσαστε όλοι παρόντες και παρούσες στο μεγάλο συλλαλητήριο της Αθήνας, το οποίο θα γίνει μεθαύριο την Κυριακή στις 2 η ώρα. Ας δώσουμε όλοι το παρόν για τη Μακεδονία μας. Αυτά ήταν για σήμερα όσα είχαμε να πούμε. Θα είμαστε μαζί την ερχόμενη Τετάρτη. Φίλες και φίλοι, ψηλά το κεφάλι, αγώνας για την πατρίδα, αγώνας για τους προγόνους μας, οι οποίοι έχισαν τον ιδρώτα τους, έγραψαν λαμπρές ιστορίες, λαμπρή ιστορία, για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Οφείλουμε να τιμήσουμε τη χώρα μας, οφείλουμε να τιμήσουμε την ιστορία των προγόνων μας, το αίμα των προγόνων μας, τα οστά των προγόνων μας. Φίλες και φίλοι, να είστε όλες και όλοι καλά. Θα τα πούμε την ερχόμενη Τετάρτη, την ίδια ώρα, 9 η ώρα το βράδυ. Γεια σας.